Καλημερίζω τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη, πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Μικρών Συνεταιρισμών. Κύριε Χιλετζάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, και σας στους ακροατές. Μέσα στα μεγάλα και τα πολλά προβλήματα, για να μην χαθούμε, αν έχετε την μεγάλη καλοσύνη, ας τα βάλουμε σε μία προτεραιότητα, κύριε Χιλετζάκη, για να δούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Να ξεκινήσω, αν έχετε την καλοσύνη, λίγο από τις επιδοτήσεις, να μην το αφήσουμε ως εκκρεμότητα. Θα υπάρξει όντως μία καθυστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει με την πρώτη καταβολή? Θα υπάρξει μια καθυστέρηση, δεν έχει τρέξει ακόμα ο διασταυρωτικός πληρωμής, έτσι λέγεται, ο τελευταίος διασταυρωτικός πριν από την προκαταβολή αυτή την πληρωμή του Οκτωβρίου. Περιμένουμε να τρέξει, με το που ξεκινήσει να τρέξει ο διασταυρωτικός σε μερικές μέρες θα ξεκινήσει και η πληρωμή επίσημα. Η πληρωμή ήθιστε να γίνεται το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ελπίζομαι μέσα σε αυτό το δεκαήμερο να γίνει, δηλαδή τέλος Οκτωβρίου, άντε αρχές το πρώτο πενθήμερο του Νοεμβρίου. Όλα όμως εξαρτούνται από το διασταυρωτικό, από το διασταυρωτικό πληρωμής, για να μπορέσει να γίνει πληρωμή. Ο διασταυρωτικός πληρωμής είναι ο τελευταίος διασταυρωτικός έλεγχος του έτους, που αυτός ο διασταυρωτικός έλεγχος μπορεί να βγάλει κάποια προβλήματα σε κάποιους παραγωγούς, και το μεγαλύτερο πρόβλημα που διαπιστώσαμε βάσει της περισσυνής πληρωμής ήταν το περιβόητο monitoring, ο τηλεπισκοπικός έλεγχος, αυτός που έβγαζε κάποια χωράφια εκτός τα κίτρινα, τα κόκκινα κτλ. Αυτός ο διασταυρωτικός, με το που γίνει, θα ξεκινήσει πληρωμή. Αν κάποιοι παραγωγοί έχουν πρόβλημα στον διασταυρωτικό έλεγχο σε κάποια αγροτεμάχια, δεν θα πληρωθούν και θα γίνει μια θεραπεία, που η θεραπεία αυτή θα τους πληρώσει το μήνα Δεκέμβριο, και αν δεν έχουν πρόβλημα θα πληρωθούν κανονικά την προκαταβολή τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Νοέμβρη φαίνεται τουλάχιστον, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να έχουν τελειώσει και οι έλεγχοι, έτσι ώστε να καταβληθεί και η πρώτη δόση. Εκαθάριση το 25 και τον Απρίλιο, όπως τουλάχιστον ακούγαμε από χθες, και όλα τα υπόλοιπα και για τον Νοέμβρη και για τον Δεκέμβρη, τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο. Κρατάμε αυτή την πληροφορία. Αγροτικός τομέας, πρωτογενής τομέας, παραμένοντας στους αγρότες, ξεκινούν όντως σήμερα, αν όχι έλεγχη, η καταγραφή των ζημιών εξαιτίας της ανομβρίας σε όλο το νησί? Πάμε να καταγράψουμε κάποιες ζημιές σήμερα επίσημα, και η επόμενη κίνηση που θα κάνουμε είναι να γίνει μια σύσκεψη των φορέων, μια σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες, και αυτή η σύσκεψη θα πάρουμε την απόφαση να φτιάξουμε ένα φάκελο, που αυτός ο φάκελος θα οδηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα περάσει μένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα ζητάμε κάποια χρήματα στήριξης για το κεφάλαιο που λέγεται Λεώνας. Καταγραφή απλώς τι σημαίνει? Με συγκεκριμένες προτάσεις επίσης από τη δική σας την πλευρά, γνωρίζοντας καλά τι είναι αυτό που χρειάζεται η ελιά, κύριε Χιλετζάκη, όλων των αρμόδιων φορέων, αυτό εννοώ? Όλων των αρμόδιων φορέων. Καταρχήν σήμερα θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, θα είναι ο διευθυντής του ΕΛΓΑ Κρήτης, θα είναι ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, της ΔΑΟΚ. Θα είμαι εγώ εκπρόσωπος αγροτών και συνεταιριστικών οργανώσεων. Αυτό το φωτογραφικό υλικό που θα μαζέψουμε σήμερα, μαζί με μια σύσκεψη που θα από κοινού θα αποφασίσουμε ποια μέρα θα γίνει, θα καλέσουμε τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού, θα καλέσουμε βουλευτές, επιστημονικά ιδρύματα, φορείς, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα σωστό φάκελο, άμεσα όμως, και αυτός ο φάκελος να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δούμε μήπως ξεκλειδώσουμε κάποια κουτάκια. Επίσης υπάρχει μια πρόταση που θα τη θέσω εγώ προσωπικά στο τραπέζι, που αυτή η πρόταση μιλάει για ένα νέο οικολογικό σχήμα, που αυτό το οικολογικό σχήμα θα λέγεται κλάδιμα ανανέωσης, που είναι η μόνη σωτηρία που μπορεί να σώσει τον ξηρικό ελαιόνα, τον αφυδατωμένο με τα σοβαρά προβλήματα, και αυτό να εφαρμοστεί, αν δεν τα καταφέρουμε φέτος, να εφαρμοστεί από του χρόνου.
γιατί τα δέντρα που έχουν αφυδατώσει, που έχουν εξεραθεί τα φύλλα, πάει να χαθεί τελείως το κεφάλαιο. Και αν δεν πάρουμε κάποιες καλλιεργητικές δράσεις εμείς στην παραγωγή, το κεφάλαιο αυτό θα χαθεί και η ιστορία του κριτικού και του ελληνικού ελαιώνα θα σβήσει. Πώς ακριβώς το είπατε, πώς ονομάσατε αυτή την πρόταση, ολική ανανέωση? Όχι, αυτό λέγεται κλάδεμα ανανέωσης. Α, κλάδεμα ανανέωσης. Κλάδεμα ανανέωσης, αυτό το κλάδεμα ανανέωσης είναι ένα κλάδεμα που κόβουμε όλα τα παραγωγικά κλαδιά, τις ποδιές που λέμε εμείς στην Κρήτη, μένουν οι βραχίονες του δέντρου και μόνο, και αυτοί οι βραχίονες του δέντρου κρατάνε το δέντρο σε ζωή. Ανανεώνεται το δέντρο, γι' αυτό λέγεται κλάδεμα ανανέωσης, θα πετάξει νέα βλαστάρια, που αυτά τα βλαστάρια μετά από 3 χρόνια θα έχουν μετατραπεί σε παραγωγικά κλαδιά, σε παραγωγικές ποδιές όπως το λέμε στην Κρήτη, και αυτές οι ποδιές θα μας δώσουν την παραγωγή. Εφόσον βέβαια δεν συνεχιστεί με αυτό το μουτ σε ό,τι έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, αλλά κάποια δέντρα ήδη που είναι αφυδατωμένα και αύριο το πρωί να ανοίξουν οι ουρανοί, αυτά τα δέντρα που έχουν εξεραθεί τα κλαδιά τους, που είναι σε μια άθλια κατάσταση, και αύριο το πρωί να ανοίξουν οι ουρανοί, αυτά φέτος δεν συνηφέρουν. Κάποιες αφυδατωμένες ελιές που στιχομαχούν, που λέμε εμείς, αυτές με 2-3 καλές βροχές σε κανένα δίμηνο θα έχουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα για να μπορέσουν να ραβδιστούν. Γιατί τώρα αυτές ούτε δεν ραβδίζονται. Αν θυμάμαι καλά, μιλήσατε μόνο για ξηρικούς ελαιώνες, ωστόσο, έτσι? Δηλαδή τις ελιές που δεν ποτίζονται. Κατά 90% ο κριτικός ελαιώνας είναι ξηρικός και ο ελληνικός κατά 80%. Ναι. Επομένως, το μεγαλύτερο σύνολο είναι ξηρικά, αλλά και αυτοί που είχαν την πολυτέλεια να ποτίζουν, με τα φράγματα που στερέψανε, με τις στάθμες των νερών που έχουν πέσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει νερό τους επόμενους μήνες, να μπορούν να συντηρήσουν τα δέντρα τους και το κεφάλαιό τους. Μάλιστα. Σε ποιες περιοχές πηγαίνετε? Δηλαδή. Ωραία. Σε ποιες περιοχές πηγαίνετε? Από Νομό Ηρακλείου θα ξεκινήσουμε. Η πρόταση δικιά μου είναι να ξεκινήσουμε από τη Βιάνο, που είναι μια ελαιοκομική περιοχή πολύ δυναμική με μεγάλη ιστορία. Ναι. Και από εκεί βλέπουμε και κάνουμε. Θα πάτε σε όλη την Κρήτη, κύριε Χιλετζάκη? Αυτός είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι να πάμε σε όλη την Κρήτη. Δεν ξέρω σήμερα αν προλάβουμε να πάμε και σε δεύτερο νομό, αλλά πάμε για όλη την Κρήτη. Μάλιστα. Κρατάω Εγώ συγκεκριμένα προσωπικά έχουμε ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς συνάντηση το Σάββατο για να δούμε στην περιοχή των Χανίων συγκεκριμένα, και την Παρασκευή έχουμε συνάντηση από τους άλλους νομούς όσο αφορά το λάδι και τη χρονιά της φετινή. Δηλαδή το Σάββατο είναι η συνάντηση των ελαιοκομικών συνεταιρισμών μόνο της Υπεριφερειακής Ενότητας Χανίων, και στην συνέχεια και σε άλλες μέρες η συνάντηση με τους υπόλοιπους ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς της υπόλοιπης Κρήτης, ή θα το πάτε αναπεριφερειακή ενότητα? Τώρα δεν ξέρω τώρα πώς θα βγει το πρόγραμμα σήμερα και πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Θα το δείτε λοιπόν στην πορεία. Ναι. Ναι. Απλά το λέω για τον κόσμο που σας ακούει και ίσως ενδιαφέρεται, τίποτα άλλο. Τώρα κοιτάξτε, μέσα σε όλα αυτά και τα πολύ δύσκολα, και φαντάζομαι ότι αυτό το μεσοδιάστημα σε ό,τι έχει να κάνει με το κλάδεμα ανανέωσης, το οποίο λέτε και είπατε ότι θα κάνει η ελιά ένα τρίχρονο, 3 χρόνια περίπου, 4, να πάρει τα πάνω της. Φαντάζομαι ότι αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση των παραγωγών. Αυτό είναι το ζητούμενο, ναι, αυτό καταλαβαίνω. Πρέπει να συντηρήσουμε τον παραγωγό για να καλλιεργήσει επί 3 χρόνια τα δέντρα του χωρίς να πάρει ούτε ένα σέντ, γιατί τα δέντρα αυτά και θα θέλουν όργωμα και θα θέλουν λίπασμα και θα θέλουν κυκλωρά κλαδέματα. Δηλαδή θα χρειάζονται κάποιες καλλιεργητικές φροντίδες για να τα φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο μετά από 3-4 χρόνια, θεού θέλοντος φυσικά. Γιατί αν δεν βρέξει είναι άδικα όλα αυτά που κάνουμε. Ναι. Θεού θέλοντος, για να μπορούμε να ξαναπάρουμε παραγωγή, γιατί πραγματικά η παραγωγή τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα στο νησί μας. 650 εκατομμύρια ευρώ ήταν οι εμπορικές πράξεις 22-23, και φέτος οι εμπορικές πράξεις 24-25, με μια μέση παραγωγή που περιμέναμε, γιατί δεν υπάρχει πλέον αυτή με την αφυδάτωση και
με τα δέντρα αυτό που έχουν υποστεί των 80.000 τόνων με μια τιμή στα 7,5-8 ευρώ που είναι σήμερα το λίτρο. Καταλαβαίνετε πόσο είναι τα χρήματα αυτά. Μάλιστα. Και βέβαια παίρνουμε ένα μήνυμα και από τα Γιαννιτσάκη, από τον κύριο Λεωνίδα που τον καλημερίζω όση ώρα μιλάμε και λέει, σας στέλνει και σε εσάς την καλημέρα του και λέει εδώ στην περιοχή των Γιαννιτσών έχουν ξεκινήσει με το συγκεκριμένο κλάδεμα για να σώσουν τα δέντρα. Δεν είναι βέβαια σε τέτοια κατάσταση όπως της Κρήτης, αλλά είχαμε και εμείς εδώ πρόβλημα ξηρασίας. Κάτι δηλαδή που φαίνεται ότι πραγματικά ως λύση θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, κύριε Χιλετζάκη, έτσι. Στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικό μου έχω 5 λεωκομικούς συνεταιρισμούς από την Καβάλα και μέχρι την Κρήτη και το πρόβλημα είναι ακριβώς το ίδιο. Ήδη η Μεσσίνη, οι αγρότες, η Μεσσηνία που είναι η δεύτερη παραγωγική περιφέρεια στη χώρα στο λάδι, γιατί πρώτη είναι η Κρήτη, η δεύτερη Μεσσηνία ήδη έχει καταθέσει υπόβλημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσον αφορά την ξηρασία, το μεγάλο πρόβλημα που κατέχει και αυτή την περιφέρεια και χτυπάει το καπανάκι του κινδύνου και πραγματικά εστιάζει το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται κλιματική αλλαγή, ξηρασία ελαιόδεντρων και ελαιόλαδο. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά τα πολύ πολύ δύσκολα είναι αυτό που λέμε όλα τα είχε, αυτό μας έλειπε, δεν λέω τα υπόλοιπα. Και μετά την Πανόλη, να και η ευλογιά σε ό,τι έχει να κάνει με τον κτηνοτροφικό τομέα. Προβλήματα επίσης και με τους μελισσοκόμους. Το ακούσατε στην αρχή, στον πρόλογό μου να το λέω. Οι οποίοι θα πάνε αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι στην ευχή θα γίνει, κύριε Χιλετζάκη? Υπάρχει πρόβλημα με τη μελισσοκομεία. Και υπάρχει πρόβλημα γενικά με την ξηρασία, με την κλιματική αλλαγή. Και τα δικά μας ζώα δεν εκτρέφονται σωστά. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χλώη. Έπρεπε να υπάρχουν οι ανοιξιάτικες βροχές, οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν σπείρει κτηνοτρόφι μας, οι ζωοτροφές είναι πανάκριβες, έρθει και πανόλι να συμπληρώσει το κερασάκι στην τούρτα. Οι μελισσοκόμοι πραγματικά αντιμετωπίζουν και αυτοί σοβαρό πρόβλημα με τα άνθη και τα φυτά, με το θύμο, με το πεύκο της Κρήτης. Όλα αυτά είναι προβλήματα το ένα πίσω από το άλλο που ταλαλίζουν τον Έλληνα παραγωγό, είτε αυτό λέγεται κτηνοτρόφος, είτε λέγεται αμπελουργός, είτε λέγεται ελαιοπαραγωγός, είτε και μελισσοκόμος. Δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή και όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό στον πρωτογενή τομέα είναι τα πιο καταστροφικά των τελευταίων 100 ετών, γιατί έρχεται το ένα χτύπημα πίσω από το άλλο. Όπως και εμείς την περίοδο που είχαμε τον κορονοϊό, τα κρασιά μας μένανε αδιάθετα λόγω της εστίασης και τα εξαιρετικά κρασιά αυτά τα πουλούσαμε για απόσταση κρίσης σε εξευτελιστικές τιμές και πάθαμε εκατομμύρια ευρώ ζημιά και πραγματικά συρρυκνώσε και πάρα πολύ ο αμπελώνας, γιατί ήταν οι οποίοι, αν θυμάστε, ήταν κλειστά και ούτε καν δεν παραλαβαίνανε στα φύλλα γιατί είχαν τις προηγούμενες χρονιές το κρασί μέσα. Ακριβώς τα ίδια γίνονται τώρα και με την Πανόλη. Η Πανόλη μας θυμίζει τη φιλοξήρα. Τη φιλοξήρα που κατάστρεψε τον κρητικό αμπελώνα, αλλά τη φιλοξήρα που δεν χειρίστηκε σωστά ούτε το κεντρικό κράτος, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση και χάθηκε ο αμπελώνας. Εύχομαι να μην υπάρξουν οι ίδιοι χειρισμοί που γίνανε στον κρητικό αμπελώνα με αυτή η φιλοξήρα και για την Πανόλη, γιατί θα πούμε το αρνί αρνάκι. Και δεν θα έχουμε ούτε κτηνοτροφία. Πανόλη και ευλογιά στη συνέχεια. Δηλαδή, δύο κακά στην ίδια ιστορία, γιατί κλείνουν τα σφαγεία εκ νέου. 10 μέρες απαγορεύεται, όπως λέει ο κύριος Τσιάρας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η μετακίνηση ζώων από τη μία περιοχή της χώρας στην άλλη. Προς το παρόν δεν έχουμε κρούσματα ευλογιά εδώ στην Κρήτη. Άκουγα τον κύριο Παπαδάκη από τον Αμυλοπόταμο να το λέει χθες στο Κρήτη TV. Ας ευχηθούμε ότι με κάποιο τρόπο θα περιοριστούν αυτές οι ζημιές, αν μη τι άλλο. Μακάρι, γιατί είναι μια καταστροφή και ο κτηνοτρόφος περνάει δύσκολες μέρες και αυτός με την κλιματική αλλαγή και είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ακριβώς. Και θα κρατήσω και θα καλημερίσω με τη δική σας την ευχή να μην είναι οι ίδιοι οι χειρισμοί με αυτούς τους χειρισμούς προηγούμενων ημερών για άλλα θέματα, σοβαρά θέματα και του κτηνοτροφικού κλάδου, γιατί πραγματικά θα είναι η ταφόπλακα της κτηνοτροφίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιλετζάκη. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984.